αφεντικό πρέπει να πάει να χαιρετήσει. Γι' αυτό παίρνει ο Αρχοντάρης και το παίρνει ευθύνη στον ναό. Γιατί το πάει στον ναό. Να χαιρετήσει το αφεντικό του, στο Θεό του Χριστό μας. Το Χριστό μας. Γι' αυτό αμέσως, όπου πούμε σε ένα μοναστήρι, αυτοβάζει και μόλις έχει την επισκέψη του, δεν περάσει στον ναό. Να χαιρετήσει και το αφεντικό. Εγώ τι είμαι που θα με χαιρετήσει. Και γι' αυτό επισκέπτει μόλις μπαίνει σε μοναστήρι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, και εμείς όταν φέρνουμε το μοναστήρι, χαιρετάμε το πρώτο το αφεντικό. Όταν ξαναγυρίσουμε, χαιρετάμε το πρώτο το αφεντικό. Και γι' αυτό όταν έρχεται συνήθως, τι κάνει ο μοναχός. Πηγαίνει στον τόπο που είναι ο ηγούμενος και παίρνει την ευχή. Είναι στον τόπο και η θέση του. Είναι στον τόπο. Αν δεν παίρνει στον ναό. Είναι στον τόπο και θέση του. Μόλις έρθει, θα έχει παίρνει την ευχή αμέσως μόλις του το γέρο. Και την γερόνιση. Πάει αμέσως, όταν φεύγει πάλι, και παίρνει την ευχή για να φύγει. Χαιρετάει. Όπως αν ήσουν μέσα στον βασιλιά, το χαιρετάει και στον βασιλιά για να φύγει στο παιδικό σου. Και το χαιρετάς αμέσως και παίρνεις. Όταν λοιπόν είμαι στο ιερογραφείο και σκέφτομαι ότι το Χριστό ράβο, το χειτόνο του Χριστό ράβο, δεν ράβω άλλα πράγματα. Εφόσον επί τούτων των ανθρώπων κάνατε, για μένα λέει ο Χριστός θα κάνει. Όταν έχω λοιπόν την αίσθηση, καθαρίζω το σπίτι, καγκυρεύω για το σπίτι, σκουπίζω για το σπίτι, φροντίζω το κύπρο το δικό μου, όλη την ημέρα και κοιτάω πώς θα είμαι ευχαριστημένος ο Κύριος μου, γιατί τον αποκαλούμε και Κύριο. Γιατί τον αποκαλούμε Κύριο. Και λέμε Κύριος μας, και τους είπε πολύ φιλικά και μας λέει ότι δεν είστε δούλοι. Ενώ εμείς λέμε δούλοι αχρίλιες με, οι δούλοι σου Κύριε, και σκύβουμε, όπως σκύβει ο δούλος, ο πραγματικός δούλος στον Κύριο, σκύβουμε. Ποιος είπε και μας λέει στα αδέρφια μου. Εκείς είστε και μας λέει, είστε φίλοι μου. Εμείς φίλοι μου είστε. Δείτε πόσο ο ίδιος δείχνει αγάπη, ενώ είναι όντως Κύριος. Ενώ είναι ο Κύριος είναι ο μόνος και πραγματικός Κύριος. Ένας άλλος δεν είναι Κύριος. Είναι δίκη, έρχονται και παρέρχονται. Έρχονται και παρέρχονται. Είναι απαραίτητο λοιπόν σε αυτό το πράγμα να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ό,τι κάνουμε λοιπόν είναι μέσα στη δόξα του Θεού. Τότε πραγματικά όλη μας η ζωή, η κάθε κίνησή μας, η κάθε κίνησή μας ακόμα το πράγμα για ψώνει στην άκμα, στην Πάτρα, στο ένα, στο άλλο. Όταν πάει για μια αποστολή στην Αθήνα, ποιος είναι ο αποστέλλον με, ποιος με αποστέλνει να πάω εκεί. Για ποιο πάω και ψωνίζω. Για ποιο πάω και κουράζω. Εάν έχω την αίσθηση ότι υπηρετώ τον Κύριό μου και ότι θα τον δω μετά χαρούμενο, γιατί τον υπηρέτησα πιστά, λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Και όλη πάσα τη ζωή μου, Χριστό τον Θεό παραθώμεθα, και ότι όλοι είναι μέσα στα δικά σου χέρια. Τότε όλη μου η ζωή είναι αυτό που λέω εγώ στους πάθους του, μία προσευχή. Μία δάδα αναμένη απέναντι στον Χριστό. Όλη μου η ζωή. Και γι' αυτό πολύ σωστά είπε ο μοναχός. Τι απόδειγμα θα πάω να κάνω. Δηλαδή είναι ένας όρος λέτε. Και είναι άνθρωπος. Γιατί εγώ είχα μείνει στον τύπο. Και εκεί συνειδητοποίησα πράγματι ότι όλη μας η ζωή είναι φιλοδοξία στον Χριστό. Κάθε κίνησή μας, κάθε μία κίνηση που κάνουμε, εκτός να κάνει κάποιος κάποια κίνηση για τον εαυτό μου. Αλλά τη στιγμή που έχουμε δώσει τη ζωή μας στον Χριστό, είναι δυνατόν να κάνω κάποια κίνηση δική μου. Είναι δυνατόν να βάλω το εγώ μου, λέω. Να βάζω το ίδιο θέλημα.
Και αυτό φαίνεται και από ένα άλλο σημείο πάλι, το ότι ο μοναχός δεν κάνει κάτι χωρίς ευλογία. Δεν κάνει κάτι χωρίς ευλογία. Γιατί δεν κάνει κάτι χωρίς ευλογία. Μόνο μικρή κίνηση δεν κάνει. Γιατί δεν θέλει να γίνει το δικό του το θέλημα. Γιατί ξέρει το δικό του θέλημα σημαίνει θάνατος. Αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι όταν κάνω το ίδιο θέλημα, σημαίνει ότι πάει. Οδηγούμε ξανά στο θάνατο. Και για το ό,τι κάνει. Ο μοναχός τι κάνει. Πάει και παίρνει ευλογία. Αυτό το νόημα έχει ευλογία. Ότι να μην μείνει το δικό μου. Το δικό μου λέω εκείνη τη στιγμή, ναι. Γιατί όταν ζητάω μια ευλογία και λέω να πάω εκεί, στην ουσία το δικό μου το θέλω, λέω. Αλλά το δικό μου το θέλω, δεν το αφήνω να γίνει επειδή εγώ το θέλω. Το στέλνω στον γέροντα για να γίνει το θέλω του γέροντα της γεράτησης. Άρα το θέλω του Χριστού. Άρα δεν έκανα τελικά το δικό μου. Άρα τελικά δεν έκανα το δικό μου. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι ας μην ρωτήσουν, ας μην πάρω ευλογία, δεν το κάνω αυτό γιατί να μην πάρω παραπλοκή γιατί μπορώ να βγει. Άρα πάλι το εγώ μου θέλει να κάνω. Πάλι το εγώ μου κάνω. Φυλάω το εγώ πάλι. Φυλάω το δικό μου το θέλει. Κάνω αυτό που θέλω εγώ. Δεν αφήνω. Ενώ έχω κάτι που θέλω να κάνω, κάτι που θέλω να κτλ. Να εκτελέσω. Σκεπτόμενος, πονηρά, το έκανε και ο Ιωσήφ Πόλος, να σκέφτεται πονηρά για τον Θεό και να κάνει το δικό του θέλει. Αυτό τη σκέφτεται ότι πραγματικά είναι θυμάσιμο λάθος. Τι να πω και τι να το πω, όταν συμπράξω όλοι. Γιατί να συμπράξω ένα όχι και να συμπραξω να συγχυστώ, να ρωτάω. Γιατί να συμπραξω και να συγχυστώ, να συγχυστώ. Από τη στιγμή που έχω βγάλει το δικό μου το θέλει. Από τη στιγμή που επιθυμώ να γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει πλέον το θέλημα το δικό μου. Δεν με ενδιαφέρει τι μέλη γενέστε. Αυτό το πράγμα πρέπει να ξέρετε ότι στον άνθρωπο χαροποιεί και δίνει χαρά. Και δίνει χαρά. Δεν δίνει στην απώλεια. Και εγώ το είδα ένα πρόσφατο παράδειγμα για την εγγραφή μου στον κατάλογο προς αρχή αγαπία. Απ' την αρχή είπα, θα κάνω αυτό που με θέλει με το Θεό. Έβαλε τον πατέρα Νεκτάριο, να πάμε καλά και βράδυ σε ένα κλείο. Μετά τη θεία λειτουργία που κάναμε. Εάν πρέπει να στείλουμε τα χαρτιά, όλο τις φώτες να τα στείλει, να μην τα στείλει. Τι έλεγα, τι προσευχόμουν. Και τότε με ρωτούσαν όλοι θέλουν να γίνει ό,τι είναι για το καλύτερο για τη σωτηρία της ψυχής μου. Για την εκκλησία, για τα μοναστήρια μας κτλ. Να γίνει το θέλημά του. Αυτό επίσης προσευχόμουν. Επομένως, γιατί να στεναχωρηθώ όταν ήρθε η απόφαση ότι δεν γράφεις. Γιατί να στεναχωρηθώ. Το ίδιο έκανε και όταν έδινε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Μητέρα μου το θυμάται. Προσευχή μου ήταν. Δεν θέλεις να πω πανεπιστήμιο. Θα ωφεληθώ αν πω στο πανεπιστήμιο. Θα μου ωφελήσει το πανεπιστήμιο. Ή όχι. Εάν δεν θέλεις, από το ουσιαστικά δεν πρέπει να κάνουμε καμία κίνηση αν δεν τη στερήσουμε στο Χριστού. Και πήγαινε και έδινε. Στα πιότης πάλι. Το εννοείται θα μπορούσα να μην πάω πάλι. Πάλι το άφησε τη στο θέμα του στόχου. Θέλεις πιστεύει να πάω ή δεν θέλεις να πάω. Εννοείται το δικαίωμα πως δεν πήγε ο αδελφός μου. Δεν μην πάω. Λόγω του ότι ήμουν Αμερικανός πολίτης τώρα. Και είδα το δικαίωμα μου να μην πάω, να πληρώσω. Και τα άφησε και κίνησε. Άφησε στον περαιτέρω και γύρισε και πήρε ποτάμι σου.
είναι κομικός από μάθη να προσέρχομαι και να λέω κάθε βράδυ στην προσευχή λάλλει Κύριε και ο δόντος σου ακούει. Κύριε δείξω μοιοδόν εν υπορεύσω και πάσα τη ζωή μου μόνο Χριστό το Θεό παραθόμενο.